Η πλειοψηφία των εγκληματικών οργανώσεων τη χώρα με μέλη Ρωμά έχουν τι ρίζε του στη Δυτική Αττική. Το Ζεφύρι και το Μενίδη είναι η έδρα ή αλλιώ η δεξαμενή όπλων, ναρκωτικών και μελών για τι εγκληματικέ οργανώσει με μέλη Ρωμά σε όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εγκληματική οργάνωση τη Ροδού που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη Δυτική Αττική. Ο αρχηγός, αφού είχε συλληφθεί έξι φορές στην Αττική για κλοπές και ληστείες, και αφού προφυλακίστηκε, αντί να σοφρονιστεί, όταν αποφυλακίστηκε, συνέχισε να κινείται στους δρόμους της παρανομίας, αυτή τη φορά κάνοντας διακίνηση ναρκωτικών και μετακομίζοντας τη δράση του στη Ρόδο. Το αρχηγικό μέλος μία φορά την εβδομάδα ταξίδευε αεροπορικός από Ρόδο Αθήνα, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ ναρκωτικών της Δυτικής Αττικής, δηλαδή στους καταβλισμούς σε Μενίδη και ζεφυρί, Αγόραζε τις ποσότητες που χρειαζόταν, τις έδινε σε συνεργό του, εκείνος επέστρεφε αεροπορικό στο νησί, ο συνεργός του με πλοίο της γραμμής και ξεκινούσε η διακίνηση. Από αρχές Ιουλίου έως 11 Σεπτεμβρίου είχαν προχωρήσει σε 561 διακινήσεις ηρωίνης με συνολικό όφελος 30.000 ευρώ. Έκριβαν το μαύρο χρήμα σε κάλτσες ανάμεσα, σε θάμνους μέσα, στον καταβλισμό στη Ρόδο, ενώ φαίνεται πως είχαν και ασυρμάτους συντονισμένου στη συχνότητα της αστυνομίας για να ακούνε τα πάντα. Το τμήμα η πριν 24 ώρες έβαλε τέλος στη δράση της οργάνωσης, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα, ενώ φαίνεται πως εμπλέκονται πάνω από 50. Στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το News Bob βλέπουμε τη στιγμή που οι αστυνομικοί του τμήματος που συμμετείχαν στην επιχείρηση προχωρούν σε έρευνα στο σπίτι ενός εκ των μελών και βρίσκουν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε παπούτσια ναρκωτικές ουσίες. Από εκεί που η Κύπρος μας ήταν το στολήθι της Μεσογείου, όπου κυριαρχούσαν ηρεμία τάξη και νομιμότητα, οι Τούρκοι με τον Ατήλα 1974 κατάφεραν να μετατρέψουν τα κατεχόμενα εδάφη σε ένα ασφαλές καταφύγιο εγκληματιών. Τουλάχιστον 11 φυγάδε καταζητούμενοι από την Ιντερπόλ έχουν εντοπιστεί στο βόρειο τμήμα τη Κύπρου του τελευταίου 20 μήνε. Καθώ αυτό το κομμάτι γη γίνεται όλο και περισσότερο ασφαλέ καταφύγιο για εγκληματίε που θέλουν να αποφύγουν τον νόμο. Οι φυγάδε, συμπεριλαμβανομένου του Αυστραλίου Αφεντικού του Υποκόσμου Mark Douglas Butler, του Ρώσου βαρών Ναρκωτικών Βίκτορ Πανιούσιν, του Κινέζου Εγκληματία Γιαν Ξή Ξία, γνωστού και ω Άρμαν Κάγια, και του Ιταλού μαφιόζου Σεμπαστιάνο Κλαούντιο Σέα είχαν αγοράσει ακίνητη περιουσία, αφού έλαβαν αδίε παραμονής από την τουρκοκυπριακή διοίκηση και είχαν πολιτική ζωή εδώ, ενώ κάποιοι είχαν ιδρύσει ακόμη και επιχειρήσει. Στο Ψευδοκράτο δεν υπάρχει εποπτεία των διεθνών θεσμών. Το διεθνέ δίκαιο και η ένωμη τάξη δεν ισχύουν. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών ελέγχων για το ποιο εισέρχεται σε αυτό, ποια είναι η κατάσταση τη βίζα ή των αδειών του, καθώ και οι δραστηριότητέ του, έχει μετατρέψει όλο και περισσότερο τον βορρά σε ένα μέρο όπου οι φυγάδε μπορούν εύκολα να κρυφτούν. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονό ότι οι αρχέ τη Μολδαβία πιστεύουν ότι ο φυγά ολιγάρχη Βλαντιμίρ Πλαχοτνιούκ, ένα από του πιο σημαντικού Μολδαβού πολιτικού μέχρι το 2019, κρύβεται στο ψευδοκράτο. Ο Πλαχουτνιούκ, ο οποίο την χάνει κυρώσεων από τι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταζητείται για υπεξαίρεση, κρατικών πόρων, απάτη και δωροδοκία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δίκτυο Οργανωμένου Εγκλήματο του 2023 στο βόρειο τμήμα τη Κύπρου, υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό καταζητούμενων από την Ιντερπολ και αυτοί οι ξένοι εγκληματίε συνεργάζονται στενά με εγχώριου εγκληματίε. Ο δείκτη δείχνει επίση ότι το οργανωμένο έγκλημα, όπω εμπορία ανθρώπων, ναρκωτικά, πορνεία, ξέπλυμα χρήματο και δίκτυα τυχερών παιχνιδιών, λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό εκεί ατιμόρυτα. Ο εκτεταμένο μηχανισμό δωροδοκία υποστηρίζει επίση το σύστημα, σύμφωνα με την ΟΣΔΕΜΕΙΡ. Η ευκολία με την οποία εκδίδονται φοιτητικέ βίζε σε συνδυασμό με το ανεπαρκέ νομικό πλαίσιο και γενική έλλειψη ελέγχων έχουν μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε κερκόπορτα εισόδου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με εκτιμήσει, τουλάχιστον το 30% των εγκεκραμένων φοιτητών είναι παθητικοί, που σημαίνει ότι έχουν εισέλθει στη χώρα με φοιτητική βίζα, αλλά δεν παρακολουθούν μαθήματα. Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι τα κατεχόμενα έχουν μετατραπεί σε κέντρο παρανομία, οργανωμένου εγκλήματο, ακόμη και διεθνού τρομοκρατία. Αυτά είναι τα επακόλουθα του ΑΤΗΛΑ 1974. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να οφείλει να αναλάβει δράση και πρωτοβουλίε για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΕΕ, που προβλέπουν ένα κράτο στα πλαίσια μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Τελεία και παύλα. Η Τουρκία ήταν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων και κρατουμένων μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Με περίπου 350.000 άτομα στις 31 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η τουρκική υπηρεσία του BBC. Σύμφωνα με την έκθεση των φυλακών του 2023 που συνέταξε το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, υπήρχαν 348,265 φυλακισμένοι και κρατούμενοι στην Τουρκία έως τις 31 Ιανουαρίου το 2023. Ακολούθησαν η Αγγλία με 90.964, η Γαλλία με 72.294 και η Πολωνία με 71.228. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπάρχουσες ικανότητες στις φυλακές αυξάνονται σταδιακά μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπήρξε σημαντική αύξηση στα ποσοστά του πληθυσμού των φυλακών σε όλη την Ευρώπη από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023. Η Μολδαβία είναι η χώρα με την υψηλότερη αύξηση με 52% σε αυτή την περίοδο ανά έτος. Την Μολδαβία ακολουθούν με 26% τα Σκόπια, η Κύπρος με 25% και η Τουρκία με 15%. Η έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα από 48 διοικήσεις φυλακών σε όλη την Ευρώπη για το συνολικό πληθυσμό των φυλακών, τα ποσοστά κράτησης και τα επίπεδα υπερπληθισμού, καθώς και προφίλ του πληθυσμού των φυλακών αναηλικία, φύλο και εθνικότητα, καθώς και ποσοστά αυτοκτονιών και απόδρασης. Η Τουρκία ήταν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού φυλακισμένων μεταξύ των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τον αριθμό των φυλακισμένων και των κρατουμένων να είναι 408 ανά 100.000 άτομα. Η Τουρκία με 4,5 φυλακισμένου και κρατούμενου ανά άτομο των νοσοφρονιστικών υπηρεσιών ήταν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό στις 31 Ιανουαρίου 2023. Την Τουρκία ακολούθησαν τα Σκόπια και η Γεωργία με 2,7 και η Σερβία και η Κύπρος με 2,6. Σε όλη την Ευρώπη, τα βία εγκλήματα και τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα μισά από τα μεγάλα εγκλήματα για τα οποία οι κρατούμενοι εκτείουν ποινέ Σύμφωνα με την έρευνα, τα εγκλήματα ναρκωτικών αποτελούν το 19% του καταδικασμένου πληθυσμού. Ακολουθούν οι φόνοι και οι απόπειρε φόνου με ποσοστό 13%, η κλοπή με ποσοστό 12% και τα ασεξουαλικά εγκλήματα με ποσοστό 8,9%. Η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό προφυλακισμένων είναι η Αλβανία, με 55%. Αυτό το ποσοστό είναι 53% στην Αρμενία, 49% στο Λουξεμβούργο και 46% στην Ελβετία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.